κάνει ένα δώρο στον εαυτό του μια φορά κάθε χρόνο, κάνει ένα μεγάλο, ένα υπερατλαντικό ταξίδι και πηγαίνει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, εκτός Ευρώπης, αλλά κυρίως στη Λατινική Αμερική, διαδίδοντας το όνομα του Άρη με απλές κουβέντες, με συνθήματα, με κασκόλ, μπλουζάκια, αυτοκόλλητα. Κάπως έτσι προσπαθεί και βρίσκει κοινή γλώσσα, κοινό τόπο επαφής. Τον Ηλία τον Σιδερίδη, γι' αυτό σας μιλάμε, τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάμε να τον καλησπερίσουμε στον Buenos Aires, στο ξενοδοχείο του που τον βρίσκουμε, λίγο πριν συνεχίσει το υπέροχο ταξίδι του στην Λατινική Αμερική, γιατί θα μας αποκαλύψει και τον επόμενο σταθμό του. Ηλία, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας παιδιά, γεια σας από Buenos Aires. Τι λένε τώρα, Buenos Notes, τι λένε, Buenos... Buenos Aires. Τι είναι, πώς είναι το Buenos Aires, φίλε Ηλία? Κοιτάξτε, το Buenos Aires, πέρα από όλα αυτά τα ωραία που είπες, στο ότι είναι μια πανέμορφη πόλη Λατινικής Αμερικής, με όλα τα όμορφα πράγματα που γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, είναι το σημείο αναφοράς για τον Άρη, για όλους εμάς, γιατί είναι η Μπόκα, είναι η αγάπη που υπάρχει μεταξύ ημών και αυτών, και τα κοινά σημεία που έχουμε με τις ομάδες. Οπότε σε αυτό το ταξίδι όλα μοιάζαν πολύ πιο εύκολα όταν πήγαινα και τους μιλούσε για Άρη, γιατί οι περισσότεροι, εντάξει όχι περισσότεροι, οι μισοί τουλάχιστον γνωρίζαν, ξέρανε ποιος είναι ο Άρης. Δεν χρειάστηκε να δυσκολευτώ πολύ για να τους παρουσιάσω τα πράγματα έτσι όπως ήθελα. Πήγες εσύ με ένα μπλουζάκι του Άρη και σε αποδέχτηκαν, σε αναγνώρισαν, σε φιλοξένησαν στο Μπομπονέρα, δηλαδή. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα η Κυριακή, διότι από το μάτς ήταν 7 η ώρα τοπική απόγευμα. Από το πρωί ήμασταν στη γειτονιά εκεί έξω από το Λαμπομπονέρα, στη θρηλυκή Λαμπόκα. Φρόντισα μαζί με τον φίλο μου που ήρθαμε αυτή τη φορά. Βέβαια, να πω μια παρένθεση τώρα για κάποια φιλαράκια μου που συνήθως κάνουμε αυτή τη δουλειά και δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί φάγαν παντόφλα από τις γυναίκες τους. Τέλος πάντων, το παρακάπτουμε αυτό. Είχαμε πολλή δουλειά το πρωί, έπρεπε να γεμίσουμε με αυτοκόλλητα την περιοχή έξω από το γήπεδο. καμιά τριανταριά αυτοκόλλητα κολλήσαν. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έξω από τη Λαντότσε, από τη θύρα 12, μπήκε το αυτοκόλλητο του Σούπερ. Το σήμα του Άρη, το Μπουλντοκ, φιλική Μπουλντοκάρα, έξω από τη Λαντότσε, και ήταν κάτι που από ό,τι μου είπαν μετά δεν το αφήνουν έτσι εύκολα, γιατί υπάρχουν αρκετοί τουρίστες που πηγαίνουν στο Λαμπομπονιέρα και τα λοιπά. Το αφήσαν αυτό. Αλλά επειδή ήταν, ναι, επειδή ήταν από Άρη, λέει ευχαρίστω θα το βάλεις, εννοείται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Θα μας επιτρέψεις λίγο να ακούσουμε μερικά δευτερόλεπτα ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την παρουσία σου στο Μπομπονιέρα και τη θρηλυκή θύρα 12, στην οποία βρέθηκες. Δεν βρέθηκα μέσα στη 12, βρέθηκα ακριβώς απέναντι από τη 12 για να μπορώ να τη βλέπω καλύτερα. Α, το έκανες έτσι. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει ένα τεράστιο πανό, Χουγαντόρες νούμερο 12 είναι, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι. Ναι, Λαντότσε. Πάμε λίγο να ακούσουμε Μπομπονέρα της Λατινικής Αμερικής και όχι εδώ της Ευρώπης που είναι το Κλάνης Βικελίδης. Πάμε λίγο να τα ακούσουμε. Πάμε. Υπάρχει κόσμος που δεν τραγουδάει στο γήπεδο, είδες κανέναν με κλειστά χέρια? Είναι εκπληκτικό, κοίταξε τώρα, εδώ μιλάμε εμείς που έχουμε μία, εδώ δεν απειρευτολογούμε, χαϊδεύουμε τα αυτιά μας, αριανοί μας ακούνε τώρα αυτή την ώρα, ένα από τις καλύτερες έδρες της Ευρώπης, άσχετα τώρα τα τελευταία χρόνια λίγο που έχουμε τα θέματά μας. Εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα εδώ ήταν εκπληκτικό, διότι εμείς στο γήπεδο όλο θα τραγουδήσει σε 5-6 φορές κάποια συνθήματα. Εκεί σε όλα τα συνθήματα δεν τραγουδάει μόνο η Λάντος, δεν τραγουδάει μόνο ο Super 3, τραγουδάει όλο το γήπεδο. Βλέπεις παππούδες μεγάλους, 70 χρονών, βλέπεις πιτσιρίκια,
Όλοι είναι άλλη η φάση τους. Εντάξει, δεν γίνεται. Και αυτό το χοροπηδιχτό, το χέρι έτσι... Που απλώνει έτσι, που τεινάζεται ο καρπός, έτσι που τεινάζεται ο καρπός. Είναι εκπληκτικό πάντως, γιατί κάθε φορά που παρακολουθώ ένα παιχνίδι πρωταθλήματος Αργεντινής και δει όταν παίζει Μπόκα και δει τον Μπομπονέρα, δεν ξέρεις αν πρέπει να παρακολουθείς το γήπεδο ή την κερκίδα. Είναι κάτι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Περισσότερο χρόνο εγώ δεν έβλεπα τον απαράτο, ότι ήταν ένας αγώνας γεμάτος ποδό, μπάλα 4-2, κέρδισε Μπόκα 2-1, ήταν ήδη στο δεκάλεπτο. Με ποια ομάδα έπαιζε, ποιο μάτσι της? Με τη Σεν Μαρτίν, αυτή ήταν έκτη, τώρα έπεσε 8, ξέρω. Σαν Μαρτίν του Κουμάν νομίζω είναι, ναι. Σωστό. Του Κουμάν, ναι, από πάνω της Άνδης είναι αυτή. Πες μου λίγο κάτι, Ηλία, πες μας λίγο κάτι. Το γήπεδο είναι παλιό σε εγκαταστάσεις, δηλαδή έχει πράγματα... Το γήπεδο είναι παμπάλαιο, είναι παλιό. Είναι παμπάλαιο, είναι όλο απ' έξω κίτρινο μπλε, δεν βλέπεις άλλο χρώμα. Πίνεις, τρως, έχει πρόσβαση για φαγητό, ποτό κλπ. Έχει τέτοια φάση ακριβώς έτσι απ' έξω, έχουν και αυτοί τις βρωμιές, τα βρώμικα τα δικά μας. Ήμασταν σε ένα τέτοιο, σε μια παράγκα, ας την πούμε, από νωρίς το μεσημέρι που πίναμε εκεί τις σερβέζες και τρώγαμε τις κρεατάρες αυτά που έχουν εδώ. Μαγεία, τις καλύτερες μοσχαρίες στη γη, στον πλανήτη. Και έχει γίνει ωραίο πανηγύρι, τώρα ξεκινούσαμε, τραγουδούσαμε τον Μποστέρο Σόι με το Όσο θα ζω μαζί, τραγουδούσαμε εγώ Όσο θα ζω χιλιάδες, τραγουδούσαν αυτοί Μποστέρο Σόι. Ξανά, πανηγύρι μεγάλο. Μπράβο, Ελία. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι και για σένα μια ψυχοθεραπεία, για να φεύγεις λίγο από τη σκληρή καθημερινότητα και να προετοιμαστείς για αυτά που έρχονται, έτσι. Έχει τρομερή πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα-δυο γάμους του χρόνου, τον επόμενο χρόνο που θα είμαστε Ευρώπη, ήρθε η ώρα σιγά-σιγά να αρχίσουν να μας ξαναθυμούνται, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στη Λατινική Αμερική. Έχει τρομερή πλάκα, Γιάννη και Ελία, αυτό που είπε ο Γιάννης όταν ξεκινούσαμε την συζήτηση. Κάνει αυτό το ταξίδι μια φορά το χρόνο. Ναι, αλλά είναι πραγματικά, είναι ταξίδι ζωής. Για αυτό τώρα είναι once ταξίδι. In a lifetime. Όχι... Όμως έχει και συνέχεια. Ηλία Σιδερίδη, αποκάλυψε μας λίγο σε παρακαλώ πολύ, γιατί δεν φεύγεις τώρα από την Αργεντινή και γυρίζεις στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός σου? Φεύγω τώρα από εδώ, με το που κλείσουμε το ραδιόφωνο θα πάρουμε λεωφορείο, θα πάμε να περάσουμε Βολιβία. Και αφάμε καμιά δεκαριά μέρες Βολιβία και μετά πάνω από τις Άνδες με κάτι ερήμους, κάτι με πολύ μεγάλη ταλαιπώρια, πολύ όμορφη μάλλον, όχι πολύ μεγάλη, πολύ όμορφη περιπέτεια, θα περάσουμε Χιλίο που με περιμένει εκεί ο Μάριο Κάσερες. Εγώ ραντεβού με τον Μάριο, έχω μιλήσει ήδη. Κάνεις πλάκα τώρα. Καθόλου πλάκα δεν κάνω, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι είναι τρελά κολλημένος με τον Άρη, ανεβάζει στο Facebook του πώς συνέχεια. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεσαι ότι όταν φτάσεις στη Χιλή και συναντηθείς με τον Μάριο Κάσερες, θα σε χρήσουμε συνεργάτη της εκπομπής και θα τον έχουμε ζωντανά εδώ. Αυτό σε δεσμεύω στον Μάριο. Θα βγάλουμε Μάριο μέσα. Έτσι, ναι, μέσα έτσι. Θα τον ψήσεις να τον κάνεις και σκάουτ της ομάδας. Κοίταξε, εντάξει, αυτό τώρα το τελευταίο που βγήκε έτσι λίγο στη φόρα από την ΠΑΕ, ότι θα ξαναδραστηριοποιηθεί. Με Ρονάλντο και άλλο κλπ. Ναι, είναι κάτι πολύ ευχάριστο, εντάξει. Σωστό. Προσπάθησα και με Νάτσο τώρα που θα είμαι Βολιβία, μην δεν μπορούσα να βγάλω. Θα σου στείλω το τηλέφωνο του στο Messenger. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μην ανησυχείς, θα σε βολέψουμε. Φίλε Ηλιά, ήταν να το ζήσεις όσο περισσότερο και όσο πιο γεμάτα μπορείς. Ρούφιξε κάθε σταγόνα του ταξιδιού, φίλε. Και σε ευχαριστούμε που μας ταξίδεψες έτσι λίγο νοερά σε αυτό το υπέροχο ποδοσφαιρικό. Εγώ νομίζω ότι αξίζει να το παρατείνω λίγο ακόμη. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι ακούω από τότε που έφυγα από την πόλη του Θεού, όλα κυλάνε όμορφα και για, για τους άλλους. Όσο λίγο μάλλον μας πάει καλά η φάση. Και θέλω να αποκαλύψω και το εξής στον Αλέξη, τον Τζαρούφα και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές. Το Σεπτέμβριο που βρέθηκα στη Νέα Υόρκη στο Springfield και πήγα για το Springfield για την μεγάλη τιμητική διάκριση του Νίκου Γκάλη για την είσοδο στο Hall of Fame, κάποια στιγμή δέχτηκα κάποια μηνύματα στο Messenger και λέει έψαξες καλά εκεί την Times Square και λοιπά να δεις τίποτα αυτοκόλλητα, και είχαν περάσει η παρέα του Σιδερίδη και υπήρχε Bulldog και στην Times Square στη Νέα Υόρκη. Οπότε δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Σε πολλά σημεία, παιδιά, σε πολλά σημεία. Σε πολλά σημεία. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλό ταξίδι, καλή συνέχεια. Άντε, πάμε, Οργιανάρα. Καλή συνέχεια, Ηλία. Αρένα 89,4.